Έμελε λοιπόν εκείνος να ενεργήσει, ήξερε τι έμελε να κάνει, αλλά κάνει ερωτήματα τέτοια ακριβώς για να εκπαιδεύσει τον Φίλιππο και τους υπόλοιπους μαθητές. Λέει στο 7 εδάφιο, «Απεκρίθη προς αυτόν ο Φίλιππος, 200 διναρίων άρτη δεν αρκούσιν εις αυτούς, δια να λάβει ο λίγον τι έκαστος αυτόν». Απαντάει λάθος το ερώτημα ο Φίλιππος. Τι το απάντησε ο Κύριος, τι τον ρώτησε, πόθεν θέλουμε να αγοράσει άρτος. Και εκείνος τι κάνει, βγάζει το κομπιουτεράκι, τικ, αρχίζει και κάνει προς τα αφαιρέσεις. Σου λέει 200 ημερομίσθια. Ούτε για ζήτο δεν φτάνουν, Κύριε. Και αποτυγχάνει να δώσει λύση στο πρόβλημα. Γιατί? Γιατί αποτυγχάνει? Διότι δεν κάνει υγιή συλλογισμό. Και γιατί δεν κάνει υγιή συλλογισμό? Διότι αγνοεί, έχει λησμονήσει το προηγούμενο, το δεδικασμένο. Γι' αυτό. Στις γραφές υπάρχουν παραδείγματα, εις τα οποία προ Χριστού οι άνθρωποι βρέθηκαν σε ανάλογο αδίέξοδο και έκαναν συγκεκριμένα πράγματα. Έχει τη λύση. Τη γνωρίζει. Αλλά ο νους του είναι αλλού. Ο νους του είναι στο κομπιουτεράκι, στο τεμπεσίρι. Ένα και ένα κάνουν δύο, δύο και δύο κάνουν τέσσερα. Μα δεν γίνεται έτσι. Το θαύμα δεν είναι προϊόν μιας υπολογιστικής. Το θαύμα είναι η ενέργεια του Θεού, η υπερβατική ενέργεια του Θεού. Υπερβατικός ο άνθρωπος δεν μπορεί να συλλάβει αυτό το οποίο θα κάνει ο Θεός. Με ένα και ένα κάνουν δύο, με προσταφαιρέσεις. Αυτό είναι που δεν έχει καταλάβει. Και επειδή ο άνθρωπος πράγματι δεν μπορεί να υπολογίσει λογικά ή να αιτιολογήσει λογικά το θαύμα, γι' αυτό ο Θεός έχει δώσει γραφικά παραδείγματα, ώστε να ξέρει ο άνθρωπος ότι σε στιγμές τέτοιων αδιεξόδων έχει ήδη ενεργήσει στο παρελθόν. Υπάρχει συνταγή. Δεν καλείται ο Φίλιππος στο ερώτημα αυτό να απαντήσει προσθέτοντας κάτι καινούριο, γιατί πρέπει να ξέρουμε ένα πράγμα, ότι μόνο η αίρεσης ανακαλύπτει νέα πράγματα. Το ερώτημα που του θέτει ο Κύριος δεν απαιτεί μια νέα απάντηση. Το ερώτημα που του θέτει ο Κύριος είναι ήδη απαντημένο από την Παλαιά Διαθήκη. Γιατί βλέπουμε και τον Ελισσαέ να γεμίζει τα άδεια δοχεία, αλλά τον βλέπουμε και κανένα δύο κεφάλαια αργότερα, όπου έθρεψε 100 νοματέους όταν ευρέθησαν σε ανάλογο αδίέξοδο. Άρα λοιπόν η επέμβαση του Θεού δεν είναι αποτέλεσμα υπολογιστικής διεργασίας, αλλά είναι αποτέλεσμα εμπιστοσύνης όταν ο άνθρωπος γνωρίζει το χθες. Γι' αυτό λέει όλη η γραφή είναι θεόπνευσος και ωφέλιμος προς διδασκαλία, προς επανόρθωση, προς έλεγχο. Για να παίρνουμε παραδείγματα από το χθες, για να μην απογοητευόμαστε σήμερα. Δεν μπορείς να αγνοείς το χθες. Γιατί τι σημαίνει χθες? Χθες σημαίνει ότι ο Θεός εφανερώθη. Επενεύει. Και από τη στιγμή που ο Θεός είναι αναλύωτος, αφού επενεύει χθες, μπορεί να επέμβει και σήμερα.